Κάθομαι να κάνω βίντεο και έχω περισσότερο αντίλαλο από όσο έχω τις άλλες φορές. Και λέω τι φάση. Και θυμάμαι ότι έχω βγάλει από το στούντιο τα κουτιά της Apple. Τα ξαναβάζω και ο αντίλαλος έφυγε. Οπότε τα κουτιά της Apple κάνουν και πολύ καλή μόνο στο δωμάτιό σας. Αν δεν το έχετε αν το γνωρίζετε μέχρι τώρα, τώρα πλέον το ξέρετε. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να γίνεις Apple Pro User. Χρησιμοποιείς το iPhone σου εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις αυτό που θέλεις. Ή βασικά θα μάθεις να ψάχνεις πιο σωστά στο iPhone σου αυτά που θες να βρεις. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω πώς μπορείς να χρησιμοποιείς το iPhone σου σαν Pro User. Χρησιμοποίησε λοιπόν το iPhone σου σαν να είσαι Pro User. Πόσο κακό είναι το πλάνο, ρε φίλε, τόσο ψηλά που είναι η οθόνη. Θα το φτιάξω όμως. Μείνε συντονισμένος, γιατί έχουν ξεκινήσει vlog videos τα οποία βλογκάκια παίζουν μέσα στην εβδομάδα. Που γενικότερα δείχνω το setup του στούντιο. Οπότε, αν είσαι fan και εσύ της Flash's vlog, θα δεις περισσότερο περιεχόμενο από αυτό το κανάλι. Δεν χάνουμε το Apple tips περιεχόμενο και γενικότερα το Apple content. Απλά θα προσθέσουμε μια νέα κατηγορία. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν και ξεκινάω με το σημερινό βίντεο, γιατί είμαι πάρα πολύ hype για το συγκεκριμένο βίντεο. Γενικότερα θέλω να το κάνω πάρα πολύ καιρό αυτό και μου το έχει κάνει πρόταση ένας φίλος να μου πει: εσύ Γιώργο, θα πάρει ένας καινούριος χρήστης ένα iPhone. Κάνε ένα guide για τους beginners και κάνε και ένα guide για τους pro users. Οπότε, ξεκινάμε με τους pro users. Είσαι ένας χρήστης iPhone, ο οποίος έχει χρόνια iPhone και χρησιμοποιεί το iPhone σου σαν να είναι η πρώτη μέρα. Όχι. Σταμάτα λοιπόν να χρησιμοποιείς το iPhone σου σαν να είναι η πρώτη μέρα και γίνε και εσύ ένας Apple User Pro. User Apple Pro. Apple Pro User. Το είπα μετά από μια ώρα. Λοιπόν, δεν χάνω άλλο χρόνο, ξεκινάω το βίντεο. Απλά εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πας κάτω στην περιγραφή, να τσεκάρεις όλα τα link και φυσικά να πας να αφήσεις και το σχόλιο σου και οποιαδήποτε ερώτηση έχεις. Επίσης, δεν ξεχνάς να πατήσεις like και subscribe για να μην χάνεις κανένα το επόμενο βίντεο. Ξεκινώντας λοιπόν, έχω να σας πω κάποια βασικά πραγματάκια. Όπως ξέρετε λίγο πολύ, το iPhone, η διαδικασία μας την κάνει πάρα πολύ απλή, καθώς όλα είναι στην αρχική σελίδα. Οπότε, αν θέλεις να τσεκάρεις κάτι ή να φτιάξεις ομαδοποίηση τις εφαρμογές σου, τις έχεις όλες εδώ πέρα. Ένας pro user χρησιμοποιεί τις καρτέλες του iPhone του και τις αξιοποιεί στο έπακρο. Και τι εννοώ. Εδώ πέρα λοιπόν, βλέπετε ότι τη δική μου την αρχική σελίδα έχω ψηλοομαδοποιήσει τις σελίδες. Δηλαδή, παράδειγμα, εδώ πέρα έχω τα social media που χρησιμοποιώ. Δίπλα έχω κάποιες εφαρμογές επίσης που χρησιμοποιώ, τις οποίες τις έχω ομαδοποιήσει. Το Threads, ας πούμε, το που κατέβασα μετά θα μπορούσε να πάει εδώ. Και εδώ πέρα έχω τις αρχικές εφαρμογές, κάποιες εφαρμογές τις οποίες, ας πούμε, είναι από default στην Apple. Εδώ πέρα γενικότερα είναι λίγο χαλιά, αλλά προσπάθησα λίγο να ομαδοποιήσω τις εφαρμογές. Εδώ είναι οι κάρτες ή ό,τι έχει να κάνει με λεφτά. Δίπλα εδώ πέρα είναι κάποιες ακόμα εφαρμογές τις οποίες με βολεύει να τις έχω έτσι. Και εδώ πέρα δίπλα είναι οι αυτοματοποιήσεις του σπιτιού. Ένας pro user λοιπόν χρησιμοποιεί τις καρτέλες και ομαδοποιεί τη χρήση. Αλλά ένας pro user κάνει και το άλλο. Όπως εμένα που έχω πάρα πολλές εφαρμογές και γενικότερα δεν μπορώ να ψάχνω, γιατί πέρα από αυτές έχω και άλλες τόσες εδώ πέρα, χρησιμοποιώ είτε τη βιβλιοθήκη ή κάνω drop down και πάω και κάνω αναζήτηση αυτό που θέλω να ψάξω. Παράδειγμα, εδώ πέρα γράφω Facebook. Το Facebook λοιπόν το πατάω και ανοίγει. Ή όταν θέλω να αναζητήσω κάτι άλλο, το κάνω από εδώ. Δεύτερο πράγμα που κάνει ένας pro user. Γενικότερα, πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι η αριθμομηχανή στο iPhone είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί μπορείτε να κάνετε πράξη, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Και οι περισσότεροι από εσάς, όταν θέλετε να κάνετε μια πρόσθετη αφαίρεση, χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της αριθμομηχανής. Ένας pro user όμως δεν χρησιμοποιεί την εφαρμογή της αριθμομηχανής. Τι κάνει? Ένας pro user λοιπόν εκεί που είναι κάνει drop down και κάνει την πράξη που θέλει εδώ ακριβώς. Οπότε, αν γράψεις 20 δια 3, σου βγάζει άμεσα την πράξη. Ή μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη πράξη, 20 πλην 2. Δια 4 επί 6 και σου βγάζει 17. Ή μπορείς να κάνεις συνάλλαγμα. Δηλαδή, έχεις κάποια εφαρμογή που μπορεί να σου κάνει τα δολάρια σε ευρώ ή να σου κάνει τα ευρώ σε δολάρια. Πλέον ένας pro user το κάνει από εδώ. Οπότε μπορείς να γράψεις 5 ευρώ και σου λέει πόσες λίρες Αγγλίας είναι. Μπορείς να πατήσεις 5 και να βάλεις το σήμα του δολαρίου και σου λέει πόσα ευρώ είναι. Μπορείς να βάλεις τη λίρα και σου λέει πάλι πόσα ευρώ είναι. Γενικότερα, να ξέρετε, παίρνει default από ποια χώρα είστε. Δηλαδή, εγώ που είμαι στην Ελλάδα και ξέρει ότι είναι ευρώ στην Ελλάδα, θα μου κάνει τις συναλλαγές στο ευρώ. Αν ήμουν Βρετανία, θα μου έκανε τις συναλλαγές σε λίρες. Δίνει προτεραιότητα γενικότερα στο νόμισμα το οποίο έχεις εσύ στη χώρα σου. Οπότε ξέρεις πολύ καλά ότι οτιδήποτε και να πατήσεις σε νόμισμα ή μπορείς να βάλεις, είναι το γεν της Ιαπωνίας. Είναι το νόμισμα της Ιαπωνίας. Δηλαδή, αν πατήσεις 5 γεν, σου λέω ότι είναι 0,03 ευρώ. Πολύ φθηνό το γεν επίσης. Επίσης, ένα πολύ χρήσιμο πράγμα που μπορείς να κάνεις φυσικά είναι να πατήσεις 5 cm και σου λέει πόσες ίντσες είναι. Ή μπορείς να πατήσεις 5 mm και σου λέει επίσης πόσες ίντσες είναι. Παίρνει προτεραιότητα τις ίντσες. Γιατί γενικότερα στην Αμερική μετράνε με ίντσες. Μπορείς να γράψεις εδώ πέρα ότι θέλεις τα 5 μέτρα, σου λέει πόσα πόδια ή 4,85 ίντσες είναι.
χρήσιμο και αυτό επίσης. Μπορείς να γράψεις 5 λίτρα και σου λέει πόσα quart είναι. Εντάξει τώρα το quart, ok. Αυτά. Ένα ακόμα πράγμα που κάνει ένας pro user στο iPhone του, τρίτο πραγματάκι, είναι να χρησιμοποιεί την κάμερά του στο έπακρο. Η κάμερα λοιπόν έχει κάποιες extra λειτουργίες τις οποίες πολλοί δεν γνωρίζετε. Απλά ανοίγετε για την κάμερά σας και τη γυρνάτε και τραβάτε φωτογραφίες. Ένας pro user επίσης κάνει σωστά κάδρα. Δηλαδή, χρησιμοποιεί το iPhone του έτσι ώστε οι κάμερες να αποδίδουν στο καλύτερο δυνατό. Παράδειγμα, όταν γυρνάτε και τραβάτε από την πίσω πλευρά με το κινητό σας, οι κάμερες κοιτάνε πάντα πάνω. Όταν τραβήξεις από εδώ πέρα χαμηλά, το κάδρο σου θα είναι πάρα πολύ χαμηλό γιατί οι κάμερες κοιτάνε χαμηλά. Γενικότερα, αυτή η απόσταση, όσο και μικρή να σας φαίνεται, είναι αρκετά μεγάλη και πρέπει να την αξιοποιήσεις. Οπότε, όταν τραβάς από την πίσω πλευρά, γενικότερα είναι χρήσιμο να τραβάς έτσι γιατί οι κάμερες πίσω είναι καλύτερες προφανώς, τραβάς απλά έτσι. Για να έχεις τις κάμερες και να κερδίσεις αυτή την απόσταση. Επίσης, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή είναι μικρή απόσταση, αλλά αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αν δεν αξιοποιείς αυτήν, πόσο μάλλον πόσο πρέπει να αξιοποιείς και αυτήν. Οπότε, όταν τραβάτε φωτογραφίες γενικότερα και θέλετε να βγάλετε μια φωτογραφία και να κάνετε κάδρο, όταν θα τραβήξεις αυτή τη φωτογραφία και τραβήξεις έτσι, θα τραβήξεις ένα αλφα κάδρο όπως είναι αυτό. Το σωστό όμως είναι, το σωστό, για να καδράρεις καλύτερα, να γυρίσεις το κινητό σου ανάποδα και να καδράρεις από την κάτω πλευρά. Το σημείο λοιπόν που θα πάρεις και θα φωτογραφίσεις θα είναι ακόμη πιο σωστό σε καδράρισμα. Γιατί γλιτώνεις, κερδίζεις αυτή την απόσταση. Παράδειγμα, δείτε μια φωτογραφική μηχανή. Οι φωτογραφικές μηχανές την κάμερα την έχουν στο κέντρο. Το κινητό σου όμως την κάμερα δεν την έχει στο κέντρο. Το κινητό σου την έχει επάνω αριστερά. Οπότε σκέψου ότι σωστά θα ήταν το καδράρισμά σου αν η φωτογραφική σου μηχανή ήταν στη μέση. Οπότε, πώς θα κερδίσεις αυτή την απόσταση και αυτή την απόσταση, καδράροντας σαν είναι η κάμερά σου στη μέση. Οπότε, βγάλε καλύτερες φωτογραφίες καθαράροντας καλύτερα με το κινητό σου. Επίσης, και άλλα πολλά πραγματάκια τα οποία μπορείς να κάνεις φυσικά με το iPhone σου, είναι πρώτα απ' όλα να κάνεις σωστές ρυθμίσεις. Γενικότερα, σας έχω δείξει σε παλιότερα βίντεο το πώς μπορείς να τραβήξεις σωστές φωτογραφίες με την έκθεση φωτός ή πώς μπορείς να ρυθμίσεις από εδώ πέρα πάνω ή πώς μπορείς να ρυθμίσεις το white balance. Το white balance είναι το πόσο θερμό ή ψυχρό θα είναι το κάδρο σου. Εδώ γενικότερα είναι έντονο θερμό, γενικότερα σου δίνει αρκετές επιλογές στο iPhone σου, αλλά σου δίνει και την επιλογή εδώ πέρα να βάλεις την ένταση που θέλεις ή την τονικότητα που θέλεις και να το ρυθμίσεις. Οπότε, αν σας βγαίνουν φωτογραφίες κίτρινες ή σας βγαίνουν μπλε, να ξέρετε ότι φταίει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το white balance. Γενικότερα, στο default το έχετε όλοι στο τυπικό ή το έχετε στο πλούσια αντίθεση για να σας κάνουν λίγο πιο έντονα τα χρώματα. Αυτό ανεβάζει πολύ το sharpness και σας κάνει τις φωτογραφίες σας να είναι σαν του Android που είναι λίγο μπλε, πλέμπες. Οπότε, προσέχετε λίγο γενικότερα αυτό για να έχετε σωστότερη έκθεση στη φωτογραφία σας. Επίσης, ένας pro user ξέρει, αν βάλεις εδώ ψυχρό χρώμα, εδώ το περίγραμμα γίνεται μπλε. Εάν βάλεις θερμό χρώμα, το πλαίσιο εδώ πέρα γίνεται κίτρινο. Έντονο θερμό, έντονο ψυχρό. Οπότε ξέρεις, ανά πάσα στιγμή, αν είναι έντονο θερμό ή έντονο ψυχρό. Το έχεις παρατηρήσει. Επίσης, εδώ πέρα πάνω ανάβει ένα πράσινο λαμπάκι και πολλές φορές θα έχετε δει ότι ανάβει και ένα κίτρινο λαμπάκι. Όταν πάρεις τηλέφωνο λοιπόν έναν φίλο σου, θα δεις ότι αυτό το λαμπάκι θα γίνεται κίτρινο. Αυτό τι σημαίνει? Ένας pro user γνωρίζει ότι αυτό εδώ πέρα μας ήρθε η παραγγελία από την courier. Οπότε μετά έχει ACS. Βλέπεις εδώ πέρα πάνω ότι το λαμπάκι μου είναι πράσινο. Αν εγώ κλείσω την καμερά μου, το λαμπάκι θα σταματήσει να είναι πράσινο. Αυτό σημαίνει ότι όταν το ανοίξεις, σου λέει ότι «Ωπ φίλε, χρησιμοποιώ την καμερά σου». Το κίτρινο λαμπάκι σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το μικρόφωνο σου. Οπότε κάθε φορά που ανάβει το λαμπάκι, θα ξέρεις ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή την καμερά σου ή το μικρόφωνο σου. Οπότε ξέρεις πλέον, κίτρινο λαμπάκι χρησιμοποιεί το μικρόφωνο σου, πράσινο λαμπάκι χρησιμοποιεί την καμερά σου. Οπότε δώστε σημασία στο λαμπάκι για να ξέρετε ποιες εφαρμογές το χρησιμοποιούν. Παράδειγμα, ανοίγεις το Facebook και ανάβει το πράσινο λαμπάκι. Ξέρεις ότι χρησιμοποιεί την καμερά σου εκείνη τη στιγμή το Facebook. Για ποιο λόγο? Κανένας δεν ξέρει. Περισσότερες φορές όταν κάνεις βιντεοκλήση φυσικά και βλέπεις και εσύ ότι χρησιμοποιείς την καμερά σου. Απλά μπορεί κάποιες εφαρμογές στο παρασκήνιο να το τρέχουν και να μην το γνωρίζεις. Πλέον το ξέρεις. Επίσης, ένας pro user γνωρίζει. Πάμε λοιπόν να δούμε το setup της δικής μου κάμερας και ποιες κάμερες συνιστώ, ποιο τρόπο συνιστώ εγώ να έχετε κι εσείς. Πάμε λοιπόν στις ρυθμίσεις. Πηγαίνουμε φυσικά στην φωτογραφία, στην κάμερα. Και εδώ πέρα, εγώ τραβάω 1080p βίντεο 30 καρέ, εγγραφή 720 στα 240 καρέ και φυσικά κινηματογραφικό στα 1080. Δεν βάζω 4K για ποιο λόγο? Όχι γιατί δεν είναι καλό το 4K, απλά γεμίζει τεράστιο όγκο αρχείων. Εδώ πέρα κάτω σου λέει ότι τα 170 MB με 4K 30 καρέ υψηλότερη ανάλυση. Αν εγώ το βάλω εδώ πέρα, λέει ότι από τα 60 MB θα πάει στα 170. Αναλεπτό.
Προσέξτε λίγο, οπότε θα γεμίσω άδικα το χώρο του iPhone μου. Όπως έχω πει πολλές φορές, το iPhone και τα βίντεο που τραβάμε γενικότερα στην καθημερινότητά μας είναι στιγμές. Προφανώς οι στιγμές που θες να τραβήξεις δεν θες να είναι τεράστιος όγκος αρχείων. Αν θες να τραβήξεις κάποια πιο έξτρα ποιότητα και πιο full ανάλυση, φυσικά θα πας στην καμερά σου και εδώ πέρα πάνω στο βίντεο σου μπορείς να επιλέξεις HD, 4K, 2,8K, HD και μπορείς να διαλέξεις από εδώ πέρα δίπλα τα καρέ. Ένας Pro User λοιπόν δεν πάει ούτε καν στις ρυθμίσεις, τα ρυθμίζει όλα από εδώ. Φυσικά ProRes RAW αν το ανοίξεις σου κάνει αχρωματικό για να μπορείς ουσιαστικά να το ρυθμίσεις. Οπότε ένας Pro User λοιπόν χρησιμοποιεί την κάμερά του από εδώ και αλλάζει τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή. Αλλά κατά βάση τραβάει 1080p βίντεο, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές το iPhone τραβάει στιγμές. Ποιος θέλει τώρα να δείχνει βίντεο με την κοπέλα του στις διακοπές του και να έχει τραβήξει 4K βίντεο και σε 10 μέρες να έχει γεμίσει το κινητό του για τον λόγο ότι δεν έχει χώρο, γιατί τραβάει 2-3 λεπτά βίντεο και πιάνει το κάθε λεπτό 170 γίγα. Για σκεφτείτε λίγο τη χωρητικότητα που θα έχει. Άμα κάνουμε 170, ένας Pro User κάνει πάντα έτσι πολλαπλασιασμούς. 170 επί 4 λεπτά βίντεο έχεις 680 MB, μισό γίγα. Ενώ αν τραβούσες 1080 θα είχες 60 MB, ακριβώς το μισό δηλαδή, επί 3 λεπτά βίντεο, 180. Έχει διαφορά, παιδιά, το 680 από το 180. Πιστέψτε με, τεράστια. Όταν τραβάς γενικότερα 4K, έχεις και πολύ μεγαλύτερο όγκο αρχείων. Γυρίζω λοιπόν πίσω και κατεβαίνω και εδώ πέρα έχω εγώ ρυθμίσεις οι οποίες είναι από default. Εγγραφή στερεοφωνικού ήχου, φυσικά. Αν βάζεις εξωτερικό μικρόφωνο, αυτό πρέπει να το απενεργοποιήσεις. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να το ξέρετε. Γιατί πολλές φορές όταν κουμπώσεις εξωτερικό μικρόφωνο κάνει έναν βόμβο. Αν θέλεις να κουμπώσεις εξωτερικό, απενεργοποιείς την εγγραφή στερεοφωνικού ήχου. Ένας Pro User το γνωρίζει. Κατεβαίνεις πιο κάτω, χρήση κουμπιού για την αύξηση της ρηπής. Αν το ενεργοποιήσεις και κρατήσεις πατημένη την αύξηση της ένταση, βγάζει πολλές φωτογραφίες. Μετά την άλλη. Εμένα δεν με βολεύει, το έχω απενεργοποιημένο. Φυσικά ένας Pro User σκανάρει με την κάμερα του κινητού του τα QR και δεν έχει third party εφαρμογές. Οπότε, σάρωση κωδικών QR, πάντα ενεργοποιημένο. Εμφάνιση ανιχνεύσιμου κειμένου φυσικά χρειάζεται να το έχεις, γιατί σας έχω δείξει ουκ ολίγα βίντεο τα οποία μπορείτε να σκανάρετε κείμενο με την κάμερα του iPhone σας. Οπότε το ενεργοποιείς φυσικά και από τις ρυθμίσεις της γλώσσας, ρυθμίσεις γενικά γλώσσα και περιοχή, το ζωντανό κείμενο ενεργοποιημένο, για να μπορείς εδώ πέρα όταν μπεις στην κάμερά σου από την φωτογραφία σου να αναγνωρίσει κατευθείαν το κείμενο της φωτογραφίας σου. Οπότε αν η φωτογραφία σου βρει κείμενο εδώ πέρα κάτω, σου βγάζει αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι. Αν το πατήσεις λοιπόν, σου σκανάρει το κείμενο και μπορείς αυτό το κείμενο εσύ να το κάνεις αντιγραφή. Το ήξερες? Ένας Pro User θα το ήξερε. Μετά από αυτό το βίντεο θα το ξέρεις κι εσύ. Συνεχίζω λοιπόν με την κάμερα φυσικά. Εδώ είναι σε σύνθεση πλέγμα. Το αλφάδι φυσικά το ενεργοποιείς για να καδράρεις σωστά. Το αλφάδι και το πλέγμα είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το πλέγμα που έχω εγώ και το αλφάδι είναι αυτή εδώ πέρα η γραμμή που πάει στη μέση. Όταν είναι κίτρινη η γραμμή σημαίνει ότι είσαι σταθερά στον οριζοντά σου. Όταν στρίψεις λίγο βλέπεις ότι είσαι στραβά. Όταν πας λίγο βλέπεις ότι βγαίνει και σου λέει από ποια πλευρά πρέπει να στρίψεις το κινητό σου για να ισιώσει το κάδρο σου. Οπότε όχι πλέον στραβά κάδρα. Συνεχίζω πιο κάτω, κατορπισμός μπροστινής οθόνης. Γενικότερα πολλοί μου λέτε ότι τραβάτε selfie φωτογραφίες και η κάμερα σας είναι ανάποδα. Για τον λόγο ότι ο κατορπισμός σας είναι λάθος. Το ενεργοποιείς φυσικά για να μπορείς να τραβάς σωστές selfie. Οπότε γυρίζω εγώ τη selfie μου και τραβάω φωτογραφία παπ και η φωτογραφία παραμένει παπ. Αν απενεργοποιήσω τον κατορπισμό της μπροστινής οθόνης και τραβήξω πάλι selfie, παπ, η φωτογραφία παπ θα αλλάξει. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το σωστό. Οπότε ενεργοποιείς τον κατορπισμό για να φτιάχνει σωστά τη φωτογραφία σου. Για να βγαίνει μάλλον σωστά η φωτογραφία σου. Κατεβαίνω πιο κάτω φυσικά, από εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις και το φωτογραφικό στυλ. Είναι αυτό που σας έδειξα πριν. Εδώ πέρα σας λέει φυσικά και περισσότερες λεπτομέρειες. Αν δεν γνωρίζεις, να κάτσεις να διαβάσεις και να καταλάβεις λίγο το πώς δουλεύει, έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλο ένα πράγμα καλό που μας δείχνει η Apple είναι αυτό. Επίσης, αν έχεις iPhone 14 και μετά, σου λένε να ενεργοποιήσεις τα 28 και τα 35 χιλιοστά. Σου λέει επίσης πώς θες να τραβάει και ποιο θες να είναι η προεπιλεγμένη κάμερα. Εγώ έχω βάλει φυσικά τα 24 χιλιοστά που είναι το 1 επί, ή μπορείς να βάλεις το 1,2 ή το 1,5 επί. Πολύ βολικό, πάρα πολύ χρήσιμο επίσης. Κατεβαίνεις πιο κάτω, πορτρέτο σε λειτουργία φωτογραφίας φυσικά, οπότε default όταν τραβάς φωτογραφίες κάνει πιο ωραίο μποκέ, θόλωμα δηλαδή, στο background πίσω. Προτεραιότητα στην γρήγορη φωτογραφική λήψη φυσικά. Διόρθωση φακού και στοιχεία ελέγχου μακρολήψης. Αυτά κάποια στιγμή θα τα αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ρυθμίσεις κάμερας λοιπόν είναι σωστές. Διατήρηση ρυθμίσεων φυσικά, ένας Pro User τι κάνει, πηγαίνει εδώ πέρα και επιλέγει ποιες λειτουργίες θέλει να βγαίνουν από default. Δηλαδή, zoom πορτρέτου. Όλα εγώ τα έχω απενεργοποιήσει.
Έχω λοιπόν την κάμερά μου. Έχω στις ρυθμίσεις ενεργοποιημένο το live photo για να κάνει διατήρηση. Αν πάω να πατήσω τη φωτογραφία μου, το live photo είναι ενεργοποιημένο. Αν κλείσω την κάμερά μου και απενεργοποιήσω το live photo και πάω πάλι πίσω, το live photo δεν θα είναι ενεργοποιημένο. Όποιες ρυθμίσεις λοιπόν τις ενεργοποιείς και το κινητό σου θα τις έχει αποθηκευμένες από default. Φεύγω λοιπόν από την κάμερα και πάμε σε ένα ακόμα πραγματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο για έναν pro user. Πηγαίνουμε λοιπόν πάλι στις ρυθμίσεις και ένα πράγμα που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι όταν θέλεις να αναζητήσεις κάτι στις ρυθμίσεις πηγαίνεις και ψάχνεις δυνατότητες ελέγχου, προσβασιμότητα, ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί. Αυτό γενικότερα μπορεί να αποδοθεί χρονοβόρο κατά τη διάρκεια της ώρας που έχεις. Επειδή μου θες να ψάξεις να βρεις γρήγορα την υγεία μπαταρίας. Οπότε τι κάνεις, πηγαίνεις τραμα πάνω, πατάς εδώ πέρα πάνω στην αναζήτηση, αν σκρολάρεις δηλαδή στις ρυθμίσεις. Από εδώ, τέρμα πάνω, σου βγάζει την αναζήτηση. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε μπορείς να πατήσεις την αναζήτηση και να γράψεις εδώ υγεία μπαταρίας. Βγαίνει κατευθείαν, πατάς και εδώ πέρα σου γράφει την υγεία μπαταρίας που έχει το iPhone σου. Παπ, εμένα έχει 100% χωρητικότητα. Ή μπορείς να αναζητήσεις, παράδειγμα, ήχος κλίσης. Ήχος κλειδώματος. Μπορείς να βάλεις ήχη. Ήχη και απτικά. Πατάς, εδώ σου δίνει τον ήχο του κινητού σου. Μπορείς να αναζητήσεις, παράδειγμα, κάμερα. Ή μπορείς να αναζητήσεις προσβασιμότητα. Βγαίνει. Παπ, την πατάς και σου ανοίγει. Ή μπορείς να αναζητήσεις ακόμη και πιο βαθιά. Πατήσεις άγγιγμα και σου λέει ότι το άγγιγμα είναι μέσα στην προσβασιμότητα. Δείτε εδώ, προσβασιμότητα, άγγιγμα. Προσβασιμότητα, άγγιγμα. Εδώ σου λέει προσβασιμότητα πάλι. Ό,τι είναι μέσα στο άγγιγμα, δείτε εδώ. Προσβασιμότητα, άγγιγμα, assistive touch. Πιο κάτω. Άγγιγμα, βοηθήματα φύς. Πάλι βοηθήματα φύς. Κατεβαίνεις πιο κάτω. Σου λέει πόσα είναι διπλό άγγιγμα. Παράδειγμα. Και ούτω καθεξής. Οπότε χρησιμοποιείς πολύ εύκολα τις ρυθμίσεις στην αναζήτηση. Είναι πολύ βολική. Επίσης, σταματήστε να κλείνετε τις εφαρμογές. Με εκνευρίζει αφάνταστα. Ένας pro user δεν κλείνει ποτέ τις εφαρμογές στο iPhone του. Παράδειγμα, ανοίγω εγώ εδώ πέρα και δείτε εδώ τι γίνεται. Δεν έχω κλείσει ποτέ εφαρμογές. Για ποιο λόγο? Γιατί όταν ανοίγεις μια καινούργια εφαρμογή από την αρχή, το κινητό σου τραβάει περισσότερους σπόρους για να ανοίξει την εφαρμογή. Και θα σας δείξω το εξής απλό παράδειγμα. Μπαίνω λοιπόν στο Instagram. Κλείνω το Instagram. Και δείτε τώρα, πατάω να ανοίξω το Instagram και δείτε πόσο κάνει για να φορτώσει. Κλείνω πάλι, πατάω ξανά να ανοίξω, δείτε πόση ώρα κάνει να φορτώσει. Ανοίγω λοιπόν το Scrooge, scroll up, κλείνω την εφαρμογή, πάω να την ανοίξω. Δείτε πόση ώρα κάνει να φορτώσει. Ενώ αν κάνω scroll up, τα αφήσω, περιηγηθώ στο κινητό μου, ανοίξω το Facebook και πατήσω πάλι την εφαρμογή του Scrooge από την αρχική σελίδα. Παπ, θα ανοίξει κατευθείαν. Δεν θα χάσω καθόλου χρόνο. Όχι τα απαραίτητα χάνεις χρόνο στο να περιμένεις κάποιο δευτερόλεπτο να ανοίξει η εφαρμογή σου, αλλά κάνεις και καλό στο κινητό σου. Καθώς χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους στο κινητό σου για να χρησιμοποιήσει τη μνήμη RAM για να ανοίξει την εφαρμογή. Και φυσικά χρησιμοποιεί και πόρους από τον επεξεργαστή του κινητού σου. Όταν εσύ αφήνεις ανοιχτές τις εφαρμογές, το κινητό σου πάει και τις αποθηκεύει στην μνήμη του κινητού σου, στη χωρητικότητά σου, στον SSD του iPhone σου. Όχι στη μνήμη RAM. Όταν εσύ ανοίξεις μια εκ νέου εφαρμογή από την αρχή, θα δεσμεύσει και μνήμη RAM, αλλά θα δεσμεύσει και χωρητικότητα στον επεξεργαστή σου. Οπότε θα κάνει την επεξεργαστική ισχύ να δουλέψει και τη χωρητικότητα στη μνήμη RAM σου να καταχωρήσει χώρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό εσύ δεν το θέλεις. Όταν έχεις ανοιχτές τις εφαρμογές, απλά αυτές που δεν χρησιμοποιεί άμεσα το κινητό σου, τις αποθηκεύει στη μνήμη του κινητού σου. Τώρα, εάν έχεις iPhone, το οποίο έχει μικρή χωρητικότητα, και όταν λέω μικρή εννοώ 64 και 16, ναι τα 16 καταργήθηκαν αλλά κάποιοι έχετε, ή 64 κάποιοι επίσης έχετε, καλό είναι να τις κλείνετε για να μην δεσμεύετε χώρο στον αποθηκευτικό χώρο του iPhone σας. Επίσης πρέπει να γνωρίζεις ότι το κινητό σου πρέπει να έχει το 20% του χώρου ελεύθερο για να μπορεί να δουλεύει καλύτερα. Καθώς, όπως είπα, τα προσωρινά αρχεία τα αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο και όχι στη μνήμη RAM. Χρήσιμο να το ξέρεις και αυτό αν είσαι ένας pro user. Επίσης, ένας pro user φυσικά χρησιμοποιεί πάρα πολύ εύκολα τα files και τα αρχεία του κινητού του. Εδώ πέρα φυσικά αποθηκεύει και τραβάει βίντεο και φωτογραφίες, τα αποθηκεύει εδώ πέρα και τα χρησιμοποιεί. Επίσης, ένας pro user ξέρει να χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη αυτήν με τη βιβλιοθήκη των φωτογραφιών άμεσα και αυτόματα. Το πώς μπορεί πολύ εύκολα να κάνει PDF, όπως έχουμε δείξει σε πολλά βίντεο, από την βιβλιοθήκη των φωτογραφιών ή από εδώ πέρα και να μπορεί να χρησιμοποιεί και τις δύο εφαρμογές. Η περιήγηση λοιπόν και τα files είναι πολύ βολική εφαρμογή. Ψάξτε την και δείτε βίντεο που έχουμε κάνει για την εφαρμογή των αρχείων.
πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτά λίγο πολύ που πρέπει να γνωρίζεις για το iPhone σου. Επίσης, ένα ακόμα που κάνει ένας pro user, χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη εφαρμογών του, αν και είναι κάτι το οποίο είναι άχρηστο, καθώς κάνεις drop down, όπως είπα, και κάνεις την αναζήτηση που θέλεις από εδώ πέρα πολύ εύκολα. Αλλά εδώ πέρα μπορείς να κάνεις πάλι drop down και να βρεις την εφαρμογή που θέλεις, γιατί μπορεί να μην θυμάσαι το όνομά της. Οπότε εδώ πέρα τις έχεις όλες ομαδοποιημένες, κατεβαίνεις προς τα κάτω και μπορείς να την βρεις. Επίσης, ένας pro user που θυμάται μόνο την αρχική του ονόματος μιας εφαρμογής, απλά κάνει εδώ πέρα πατημένο και κατεβαίνει εδώ πέρα αλφαβητικά. Ομικρον P, Νι, L, H, G. Οπότε αν θυμάσαι ότι ξεκινάει από F, παπ, άρε το F1 TV ήταν. Οπότε παπ, το ανοίγεις εύκολα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημείο του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν φυσικά και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να πατήσεις το κουμπί του subscribe. Βοηθάει πολύ για να εξελιχθούμε και φυσικά και να μου δίνει το κίνητρο να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Πας κάτω στην περιγραφή, σχολιάζεις οτιδήποτε θέλεις. Αν ήταν χρήσιμο το βίντεο, αν σε βοήθησε και φυσικά αν θέλεις βίντεο για beginners. Αν είσαι από τους χρήστες φυσικά που είσαι beginner και έχεις κάποιες ερωτήσεις, περιμένω κάτω στο σχόλιο να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Αν είσαι as a like pro user, τότε θα πας κάτω στην περιγραφή να μου πεις αν τα ήξερες, δεν είπα κάτι και κάτι παρέλειψα. Περιμένω να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα υπόλοιπα social media και φυσικά δεν ξεχνάς να ακολουθήσεις φυσικά για να μην χάνεις νέα βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.